παιδιά. Τα παιδιά ήταν ο... μας το έστειλε το βίντεο. Ο Λάζαρος Κουτσίδης. Ο Λάζαρος Κουτσίδης και η παρέα του. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει και τα κάλαντα. Ένα καινούριο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Άσπρα Χριστούγεννα, πότε θα δούμε επιτέλους. Έλα, κάτσε. Είμαστε και εμείς είμαστε και στη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε να δούμε άσπρα Χριστούγεννα εδώ και πόσα χρόνια. Όταν πάμε στη Φιλανδία, ίσως. Στη Μαλαισία μόνο. Στη Μαλαισία. Γύρω από το Λιάπ θα το έχει στρώσει. Να που είπε τώρα Μαλαισία και λέει. Συγγνώμη, λέει πολύ σωστό ο φίλος μας ο Δημήτρης. Αυτό τον κανένα να προλάβουμε να τον κάνουμε πρωθυπουργό, γιατί θα απογοητευτεί, θα φύγει η Μαλαισία, θα χάσουμε την ευκαιρία. Χριστό μου. Αντώνη μου, όλα καλά. Όλα καλά. Χαίρομαι πολύ. Πάντα τέτοια. Χαίρομαι πολύ πραγματικά. Σε καλά. Πριν συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε λίγο το εξής. Έξω έχει παγωνιά κάτι ακόμα που θα το βρείτε, είμαι σίγουρος ότι θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον και εσείς. Είναι χρήσιμο να το μάθει ο πολλής κόσμος ότι έχει παγωνιά έξω και πλέον ζούμε στην Ελλάδα των άστεγων. Τα πράγματα τα οποία βλέπαμε στο παρελθόν σε ταινίες να συμβαίνουν μόνο σε σκληρές μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή των Ηνωμένων Πολιτειών, πλέον υπάρχουν και στην Ελλάδα κανονικότατα. Η Ελλάδα των άστεγων, αλλά υπάρχουν δύο νούμερα. Δηλαδή, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από εσάς αντιληφθεί οποιονδήποτε άστεγο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να καλέσει σε κάποια νούμερα και έτσι να έρθει ένα όχημα περισυλλογής που θα οδηγήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αν το επιθυμεί βέβαια, σε κάποιο σημείο για να του δοθεί φαγητό, να του δοθεί ένα ζεστό ρόφημα και στη συνέχεια να τον οδηγήσουν σε ένα τόπο που να μπορέσει να κοιμηθεί χωρίς να κρυώνει. Οπότε αν αντιληφθείτε κάποιον άστεγο στην Αθήνα, επικοινωνήστε με το 1960. Το 1960, το από εκεί είναι μόνο για την Αθήνα. Αν αντιληφθείτε κάποιον άστεγο στη Θεσσαλονίκη, με το 2310-251-900. Έτσι είναι ο υδροκεφαλισμός σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι. Η Αθήνα έχει τετραψήφιο, η Θεσσαλονίκη εξαψήφιο και οι υπόλοιπες πόλεις δεν έχουν καν νούμερο. Αυτός είναι ο υδροκεφαλισμός. Αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικό, αν αντιληφθείτε κάποιον άστεγο από την Αθήνα 1960, από τη Θεσσαλονίκη 2310-251-900. Επίσης. Αυτά τα αρχικά τι είναι ακριβώς, γνωρίζει κανείς? Το FFF Θέρμης είναι Fan Football Fields, είναι ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ποδοσφαιρικά γήπεδα. Θέρμης διοργανώνουν τα fan, λοιπόν. Θέρμης διοργανώνουν ένα φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά στις 3, 4 και 5 Ιανουαρίου. Τώρα που να είναι εδώ στη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, εκεί στροφή αεροδρομίου. Τα γηπεδάκια του Κώστα του Φραντζέσκου. Ναι, και θα είναι μέσα, θα συμμετέχουν γυναικείες, αντρικές ομάδες από ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, από όλων Καλαμαριά. Και ποδοσφαιριστές, επώνυμοι ποδοσφαιριστές και μεγάλοι ποδοσφαιριστές από αυτές τις ομάδες. Και όλα αυτά θα γίνουν για να ενισχύσουν την ΕΛΠΑΠ Θεσσαλονίκη. Εκεί και εκεί γίνεται φοβερή δουλειά. Για να ενισχυθεί ΕΛΠΑΠ Θεσσαλονίκης και για να παραδώσουν και ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο αξίας 9.000 ευρώ. Γίνονται ωραία πράγματα μέσα στις γιορτές. Καλό είναι να γίνονται και τον υπόλοιπο χρόνο. Τον υπόλοιπο χρόνο γίνονται άλλα πράγματα. Πρωθυπουργός ο κανένας, λέει εδώ ένας. Πρόεδρος ο Φούφουτος και Υπουργικό Συμβούλιο στα τέτοια μας. Αυτό είναι η ελληνική δημοκρατία. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι να πούμε κάτι. Με τόση μαλακία που πάει σύνδεφο, μια χαρά σπρα Χριστούγεννα έχουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, έχει δίκιο. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά. Δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη, έχει δίκιο ο τηλεθεατής. Ίσως ζούμε τα πιο άσπρα Χριστούγεννα από ποτέ. Στο νούμερο ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για το νούμερο 1. Άρε τυχερούλιδες, πώς κλείνει το 2013 με δύο νούμερο ένα, έτσι. Ποιος θα το φανταζόταν? Πού είναι το παλιό καλό ράδιο Αρβίλα? Ένα νούμερο ένα το χρόνο. Και αν... Κυρίες και κύριοι, νούμερο ένα, η παρουσίαση, η πιο πετυχημένη παρουσίαση ρομπότ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία των παρουσιάσεων ρομπότ. Παγκοσμίως. Οπουδήποτε, έτσι. Παγκοσμίως. Και ευτυχώς έγινε τηλεοπτικά. Ναι, ευτυχώς ήταν εκεί η κάμερα να το καταγράψει αυτό. Το κατέγραψε, ντοκουμέντο. Ντοκουμέντο, κυρίες και κύριοι. Τέτοια επιτυχία σε αυτή την παρουσίαση. Για έλατε τώρα να σας δείξω εγώ ένα ελληνικό ρομπότ. Είναι ο Δημόκρητος. Γεια σου, Δημόκρητε. Τι κάνεις? Θέλει να με δει. Γεια σου, Δημόκρητε. Τι κάνεις? Δεν σε βλέπω πολύ καλά. Είσαι λίγο ταλαιπωρημένος. Πώς είστε? Μήπως πρέπει να μιλάς, Δημόκρητε. Πρέπει να μιλήσει κάποιος στο μικρόφωνο. Δημόκρητε, πότε γεννήθηκες? Δημόκρητε, πότε γεννήθηκες? Πότε γεννήθηκες, είπα? Τι κάνει τώρα? Τώρα μπαίνει στην διαλογική του κατάσταση και ξεκινάμε.
τόση ώρα στη διαλογική του κατάσταση. Πού γεννήθηκες? Εντάξει, βγήκε από τη διαλογική. Πού γεννήθηκες? Ελληνικό πράγμα θάνατο. Σαν τα ελληνικά. Τι λες για την κρίση? Ρώτα με καλύτερα που γεννήθηκες. Πού έχει ταξιδέψει? Γιατί δεν ρωτάτε εμένα? Πού έχεις ταξιδέψει? Πού γεννήθηκα? Λοιπόν, εγώ λέω να πιάσω κουβέντα με το Δημόκρητο στο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν κακοπροαίρετοι που λένε ελληνικό ρομπότ. Αυτό. Ακούστηκα φωνές, Ελληνικό ρομπότ. Χαμένα. Όμως το ρομπότ μια χαρά μιλούσε, απλά δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μηχανήματα για να καταγραφεί ο ήχος του και μόνο το ραδιόφωνο έχει καταγράψει τη συζήτηση. Καλημέρα σας. Και είναι ο Δημόκρητος. Γεια σου, Δημόκρητε. Γεια σου, Μανίτσα. Τι κάνεις? Καλά είμαι, μάνα μου. Εσύ τι κάνεις? Τι ωραία μωρά και εδώ στο Στάρι και δεν μιλούσατε. Θέλει να με δει. Αν θέλω, λέει. Να πάω λίγο από την άλλη. Έλα, έλα. Μήπως θέλει να το προσεγγίσω. Πω. Τι αρωματάκι φοράς, μάνα μου. Και μάτια στην πλάτη έχετε. Πού να δεις μπροστά τι έχω. Πώς είσαστε? Όπα. Πώς είστε? Γιατί πληθυντικό, ρε Μανίτσα, τώρα να πούμε ξενερώνω. Δεν παίζει και τόσο μεγάλη διαφορά η ηλικία τώρα. Μοντέρνοι άνθρωποι είναι αυτοί. Γι' αυτό. Πιάσε το μικρόφωνο έτσι. Δώστε. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά είμαστε. Ξαναδώστε. Είμαστε εντάξει, την ανοίξω. Μίλα στο μικρόφωνο. Μάνα. Δημόκρατε, πότε γεννήθηκες? Άντε πάλι. Μην κοιτάς, ρε μάνα μου, τα μουσια τώρα και τα μαλλιά τα άσπρα. Μαλλί μπαμπάκι, φιλί φαρμάκι, δεν λένε. Ρωτήστε τον εσείς τη γνώμη του για την κρίση. Άντε πάλι με την κρίση. Δώσε το μικρόφωνο στην κοπέλα, ρε μεγάλη, να βγάλουμε κανένα γούστο τόση ώρα με το χαλασιά να πούμε. Άντε, έλα μανάρι μου. Τι κάνει τώρα? Το μαλάκα κάνω τόση ώρα, πόπι μου, άντε. Ξαναμπαίνει στην διαλογική του κατάσταση και ξεκινάμε. Μπήκα. Πού γεννήθηκες? Να μη σε νοιάζει. Δεν σου λέω εσένα. Πού γεννήθηκες? Εδώ, 1-0. Άντε γιατί μας έπαιξε μεγάλε. Δηλαδή έλεος, είναι δυνατόν τόση ώρα. Δώστε το μικρόφωνο πίσω στο μωρό. Είδατε κύριε Σκι, μια χαρά μιλούσε το ρομπότ. Γεια σου, εσύ Δημόκρητε, παλίκαρε. Βλέπω εδώ και το βιβλίο του Χρήστου του Παναγιωτόπουλου, αποτύπωμα η ποιητική συλλογή. Να τον ευχαριστήσουμε που μας το έστειλε και να το ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό το καινούριο ταξίδι. Είναι ωραία αυτά τα ταξίδια, Χρήστο. Καλή επιτυχία, τις ευχές όλων μας.